Ο Δήμος πλατανιά στα Χανιά μαζεύει όλα τα πλαστικά καπάκια για την απόκτηση αναπηρικών αμαξιδίων όπως τόνισε το πρωί ο Δήμαρχος. Για να πετύχει όμως αυτή η προσπάθεια χρειάζεται η συμμετοχή των δημοτών που είναι βέβαια ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στα ζητήματα της ανακύκλωσης. Είναι μια κινήση και μια προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Πλατανιά προκειμένου αφενό να ευαισθητοποιήσει σε θέματα ανακύκλωση γιατί και τα καπάκια είναι ένα από πλαστικό, τα οποία όπως ξέρετε μολύνουν για πάρα πολλά χρόνια το αλλά και αφετέρου μέσα από συνεργασία με σωματεία τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο τη συγκομιδή, στα έλεγα, αυτών των καπακιών και στη συνέχεια τη δημιουργία μέσω αυτών των δυνατοτήτων να υπάρξουν αναπηρικά αμαξίδια τα οποία διαδίδονται σε αυτού που έχουν ανάγκη. Πολύ καλό, πολύ καλό ότι μπορούμε να κάνουμε για την υγεία των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα είναι πολύ σωστό. Έτσι, ο Δήμο Πλατανιά τοποθέτησε καλέσθητου κάδου, όπω τονίστηκε, στα πρώην τρία δημαρχεία των Καποδιστριακών Δήμων του Πλατανιά, στο Δημαρχείο Πλατανιά στο Γεράνη και στα γραφεία τη ΔΕΙΑΒΑ. Εκεί λοιπόν μπορεί ο καθένα να αναποθέτει τα καπάκια του, να πηγαίνει, να τα αδειάζει μέσα και επίση τι επόμενε μέρε θα τοποθετήσουμε αντίστοιχα τέσσερα τέτοια, τέτοια πάλι ε, τέτοι, τέτοιου κάδου, ειδικού στα τέσσερα μεγάλα συγκροτήματα σχολεία του Δήμου Πλατανιά και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και φυσικά βέβαια αν υπάρχουν και στο Δήμο μας τέτοιε ανάγκες σε δημότες μας υπάρχει τηλέφωνο σχετικό και ανακοίνωση που έχουμε βγάλει προκειμένου να παίρνουν τηλέφωνο και να δηλώνουν την αναγκαιότητα που έχουν και αυτοί ώστε εμείς να επικοινωνούμε με την εταιρεία και να παίρνει μια σειρά προτεραιότητα και το δέτοιμά τους. Βέβαια, αν όλοι μαζί μαζέψουμε, μαζεύονται πολύ εύκολα βασικά για μαγαζιά. Όπω επίση επισημάνθηκε για την απόκτηση ενό αναπηρικού αμαξιδίου, απαιτείται ένα τόνο από πλαστικά καπάκια.